Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα η εκπομπή Πηξίδα βρίσκεται στο Αιγίνιο Πιερίας. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι, όχι όπως σας έχουμε συνηθίσει, τόσο χιλιομετρικές αποστάσεις. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στην ιστορία. Βρισκόμαστε, όπως είπαμε, στο Αιγίνιο Πιερίας. Εδώ ένας άνθρωπος, ένας συμπολίτης μας, έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο εδώ και αρκετά χρόνια. Ίδρυμα Πασχάλη και Ιωάννα Στερζή, Ιστορικό Μουσείο Αιγινίου. Ο κύριος Αναστάσιος Στερζής, γνωστό, πολύ γνωστό πρόσωπο, καθώς διατέλεσε δημοσιογράφος, ιδρυτικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δήμαρχος Αιγινίου, πολλές διπλωματικές αποστολές. Ένας, όπως θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, αδελφικός φίλος του Παναγούλη. Ένας άνθρωπος που όλη η ζωή του είναι μία ιστορία. Εμείς θα έρθουμε εδώ στο μουσείο και θα προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε μικρές σελίδες, μικρές πτυχές και να πάρετε μία ιδέα. Αξίζει όμως και εσείς να επισκεφτείτε αυτό το χώρο. Πάμε. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την τιμή μας κάνετε, μας δεχτείτε. Επίσης και εγώ ευχαριστώ για την επίσκεψη που κάνετε και πιστεύω ότι θα βοηθήσω στην ενημέρωση των τηλεθεατών του καναλιού σας, στο να μπορέσουν να γνωρίσουν την τοπική ιστορία, ένα κομμάτι της, αλλά και να ίσως να βρεθούν και μιμητές για να κάνουν και αυτή την προσπάθεια που έκανα εγώ. Η εκπομπή Πηξίδα ταξιδεύει σε διάφορα μέρη. Σήμερα θα ταξιδέψουμε μαζί στην ιστορία. Βεβαίως. Είμαι έτοιμος να κάνουμε το ταξίδι αυτό μαζί. Πάμε. Πάμε. Να κάνουμε πέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Αιγίνιο Πιερίας, σε ένα πολύ σημαντικό χώρο που εδώ χτυπάει η καρδιά της ιστορίας μας. Κοντά μας ο κύριος Τερζής Αναστάσιος. Καλησπέρα. Σημαντικός χώρος. Πράγματι, αυτός ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε ήταν ένας χώρος στον οποίο ονειρευόμουν μια ζωή, από πολύ μικρός θα έλεγα. Και ευτυχώς η υγεία μου το επέτρεψε και ο Θεός μου έδωσε το κουράγιο να μπορέσω να φτάσω στην πραγμάτωσή του και στην δημιουργία του. Ότι αυτό είναι το πατρικό μου σπίτι, το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα χώρο μουσείο που εκτίθενται πάρα πολλά πράγματα, τα οποία έχουν να κάνουν τόσο με την τοπική ιστορία, όσο και με την γενικότερη ιστορία της πατρίδας μας. Οι γονείς μου υπηρέτησαν πάρα πολύ την τοπική κοινωνία και τα προβλήματα των συμπολιτών τους. Ο πατέρας μου διατέλεσε δήμαρχος το 1951. Ο αδερφός της μητέρας μου, ο γιατρός Βλαϊκίδης Δημήτριος, ήταν ο δεύτερος αιρετός δήμαρχος στο Αιγίνιο. Προσωπικά συμμετείχα στην αυτοδιοίκηση ως υπάλληλος αρχικά στο Δήμο Αιγινίου και εξελέγην το 1964 σε ηλικία 26 ετών πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τη δικτατορία. Και το 1975 επανήλθα στο Δήμο κατόπιν προσκλήσεως των συμπολιτών μου να τους υπηρετήσω επί 12 χρόνια συνεχόμενα ως δήμαρχος, αλλά γενικά την τοπική αυτοδιοίκηση την υπηρέτησε επί 34 χρόνια ως δήμαρχος, ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ως υπάλληλος και ως δημοτικός σύμβουλος. Θέλω να πω ότι η παρουσία μου στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν ήταν τυπική, δεν κατέλαβα κάποια καρέκλα την οποία τη βούλιαζα κατά το κοινό λεγόμενα. Ήμουν ένας άνθρωπος που είχα ανησυχίες, οράματα, ελπίδες, αγωνιστικότητα, ιδεολογικοπολιτική υπόβαση, στην οποία στηρίχθηκα για τη συνέχεια την δημιουργική η οποία παρατηρήθηκε στις θέσεις στις οποίες βρέθηκα. Βέβαια, η οικογενειακή ιστορία ξεκινά και αρκετά παλαιά, από τον παππού μου, από τον Καβακλή της Ανατολικής Ρωμιλίας, που διατέλεσε αστυνόμος και γεωμέτρης εκεί του Δήμου στο Καβακλή.
Από δε το προσωπικό του ημερολόγιο προκύπτει από μια συγκεκριμένη εγγραφή. Βέβαια το γνώριζα εγώ από διηγήσεις του πατέρα μου ότι στράτευε Ελληνόπουλα για να ενισχύσει το μακεδονικό αγώνα. Από μια συγκεκριμένη εγγραφή στο ημερολόγιο του προκύπτει αυτό που λέει ότι από τις 26 Ιανουαρίου το 8 μέχρι 27 Φεβρουαρίου το 8 γράφει επιλέξει κατά τον γλωσσικό ιδιωματισμό το δικό μας ότι πήγα και γκυζέρσα στην Ελλάδα. Μα το καταχείμωνο τότε Γενάρης Φλεβάρης το 8 είχε τόσο τουρισμό, είχε τόση συγκοινωνία, τόσο σιδηρόδρομο, τόσο πούλμαν, τόσο αγιοταχή για να έρθει να κάνει τουρισμό έχοντας μικρά παιδιά στο σπίτι. Λοιπόν, αυτό επιβεβαίωνε αυτήν την ιστορία την οποία μου έλεγε ο πατέρας μου. Και επειδή είχε δημιουργηθεί μια βεντέτα με τους Βουλγάρους, υποχρεώθηκε να μετεγκατασταθεί και να πάει στην Ανατολική Θράκη, στην πόλη Χάφσα που είναι στο βόρειο άξονα Ανδριανούπολης-Κωνσταντινούπολης, για να κάνει ένα εμπορικό κατάστημα και ένα χάνι, που διατηρούσε ένα λογιστικό βιβλίο, το οποίο θα το ζήλευαν και σήμερα σύγχρονοι λογιστές, που εμφανίζει ταμείων Δούνε Λαβίν, με αυτά τα γράμματα, τα λογιστικά με τις γραμμές και με τελευταία εγγραφή που είναι συγκλονιστική, είναι 23 Σεπτεμβρίου του 1922. 22 έχουμε τη μικρασιατική καταστροφή και 23 είναι η τελευταία εγγραφή, εδώ είναι 23 Σεπτεμβρίου 1922. Και αυτό είναι το προσωπικό του ημερολόγιο. Δηλαδή έφυγε παίρνοντας το βιβλίο αυτό του ταμείου και το προσωπικό του ημερολόγιο, αφήνοντας επιχείρηση, σπίτι που είχε κάνει καινούριο και είχε μπει σύμφωνα με το ημερολόγιο του στην Κυριακή των Βαΐων, παραμονή Μεγάλης Δευτέρας, μπήκε στο καινούριο σπίτι στη Χάψα. Το ίδιο έτος. Το ίδιο έτος. Το ξεκίνησε το 21 και το 22 την Κυριακή των Βαΐων μπήκε στο καινούριο το σπίτι. Αυτά όλα τα άφησε, πήρε αυτά τα δύο βιβλία και ήρθε στην πατρίδα και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης και θάφτηκε στο νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας. Έχω και την κληξιακή πράξη του θανάτου του. Πήγατε εσείς κάποιο ταξίδι στα μέρη εκείνα? Έχω πάει βεβαίως, έχω πάει αρκετές φορές. Αλλά το έναυσμα για την προσπάθεια την οποία υλοποίησα, μπορώ να πω ότι την είχα και από τον παππού μου και από τον πατέρα μου. Γιατί θεώρησα ότι δεν ήταν δυνατόν μια ιστορία η οποία είχε αυτά τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία τα οποία κουβαλούσε μαζί του, να μείνουν έτσι, να ξεχαστούν. Έπρεπε κάποια στιγμή να γνωστοποιηθούν, να διατηρηθούν και να γνωστοποιηθούν. Από δε το προσωπικό αρχείο του πατέρα μου, Πασχάλη Νταζή, διαπιστώνεται, βέβαια εγώ το έζησα, αλλά διαπιστώνεται και από τους άλλους που μπορεί να το δουν από γραπτά στοιχεία, ότι υπήρξε ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγων, δεν θέλω να πω ο πιο σημαντικός, παρόλο το έργο που είχε, για την ανάπτυξη του Αιγινίου και κυρίως για την εκπαίδευση. Διότι αποδεικνύεται από έγγραφα και του Υπουργείου Παιδείας και διάφορα άλλα έγγραφα υπηρεσιακά, ότι ήταν ο συντελεστής της ίδρυσης του Γυμνασίου Αιγινίου, ήταν αυτός ο οποίος ολοκλήρωσε το πρώτο δημοτικό σχολείο, ήταν αυτός ο οποίος ίδρυσε το Σύνδεσμο Παντοπολών Αιγινίου, γιατί ήταν μπακάλι στο επάγγελμα, ήταν αυτός ο οποίος ήταν η ψυχή της ανέγερσης του κτηρίου του γυμνασίου, ήταν αυτός ο οποίος στερήθηκε του ενοικίου που έπαιρνε από τον πρώτο γεωργικό συνεταιρισμό ως πρόεδρος για να φτιάξει κτίριο ο συνεταιρισμός δικό του, για να χάσει αυτό το ενοίκιο που το είχε και ανάγκη δηλαδή. Αυτά όλα τα πράγματα μπορεί να μην
τα βλέπει κανένας όταν δεν τα βιώνει ο ίδιος. Εγώ τα βίωσα και θεώρησα ότι είχα υποχρέωση αυτά να τα συντηρήσω, να τα καταγράψω, να τα διατηρήσω και να τα δημοσιοποιήσω. Όχι για να προβάλλω τον πατέρα μου, τον παππού μου, τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, αλλά κυρίως για να δώσω ένα παράδειγμα στους ανθρώπους, στους συμπολίτες μου και στους άλλους ανθρώπους, ότι ο προορισμός στη ζωή μας είναι να είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπό μας, να είμαστε δίπλα στην κοινωνία στην οποία είμαστε μέλος της, να προσπαθούμε και να προσφέρουμε διαρκώς στον πλησίον μας και με την θρησκευτική έννοια της θρησκείας στην οποία όλοι ανήκουμε, αλλά κυρίως διότι ο άνθρωπος πρέπει να ξεχωρίζει από τα χαρακτηριστικά τα ανθρώπινα της αλληλεγγύης και της συμπαράστασης προς τον συνάνθρωπό του. Μέσα στο κομμάτι του μουσείου που θα δούμε στη συνέχεια, θα δούμε κάποια πράγματα, είδαμε κάποια πολύ σημαντικά ευρήματα, πραγματικά είναι ευρήματα, μπροστά μου τώρα παραδείγματο χάρη, κοιτώ και βλέπω ένα φωτογραφικό υλικό της βασιλικής οικογένειας. Βλέπουμε υπάρχουν και τα εικόσια. Αλλά ιδιαίτερα, θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό, αλλά ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε η περίοπτη θέση που υπάρχει του Καναγούλη. Ενός προσώπου με τον Α ή τον Β τρόπο στιγμάτισε μία ολόκληρη γενιά. Ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό, καθώς έδωσε πολλά παραδείγματα. Μου είπατε ότι ήταν προσωπικός σας φίλος, είχατε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Ποιος ήταν τελικά ο Παναγούλης? Ο Αλέκος Παναγούλης δεν ήταν απλά φίλος μου, ήταν περισσότερο από αδελφός μου. Θέλετε να κάνουμε ένα διάλειμμα? Το βλέπουμε πάρα πολύ συγκίνηση. Γιατί βίωσα πολλά πράγματα μαζί του. Για τον τρόπο που θα γίνεται η απόπειρα, κατέληξα σε αυτή τη μέθοδο μετά από συστηματική παρακολούθηση του Παπαδόπουλου και είδα ότι τα μέτρα ασφαλείας που έπαιρνε δεν επέτρεπαν κανένα άλλο τρόπο ενεργείας. Τώρα, από το σημείο που τελικά αναγκάστηκα να κάνω την πυροδότηση, δεν υπήρχε καλή ορατότητα με αποτέλεσμα να αποτύχει η απόπειρα αυτή. Μετά την έκρηξη της βόμβας, εγώ επίδειξα στην θάλασσα, κολύμπησα κάτω από το νερό για ένα μικρό διάστημα και συνεχεία βγήκα στα βράχια, όπου σκύβοντας, για να μην φαίνομαι από την πλευρά του δρόμου, έτρεξα για ένα διάστημα 50-100 μέτρων, θέλοντας να φτάσω στο σημείο από που θα έπρεπε να βρίσκομαι για να με παραλάβει μια βενζινάκατος που θα περνούσε εκείνη την ώρα. Δεν μπόρεσα να φτάσω εγκαίρως, διότι κινούνται από όλες τις κατευθύνσεις οι αστυνομικοί και έτσι πρόχειρα κρύφτηκα κάτω από ένα βράχο. Είναι πάρα πολύ έντονα αποτυπωμένα και στο μυαλό μου και στην καρδιά μου τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που δεν ήξερε τι θα πει φόβος,
που δεν ήθελε τίποτα για τον εαυτό του, που τον ενδιέφερε μόνο η βελτίωση της ελληνικής κοινωνίας, η καλυτέρευση της ζωής των Ελλήνων, η αξιοπρεπής παρουσία της χώρας μέσα στο παγκόσμιο, στην παγκόσμια κοινωνία, διότι ουδέποτε, επειδή τον γνώριζα από το 1961 μέχρι τη δολοφονία του, και ας με συγχωρήσουν κάποιοι αν έχουν διαφορετική άποψη, ο Βαραγούλης ήταν άφοβος. Μπορούσε να πάρει φόρα και να σπάσει το κεφάλι του στον τοίχο. Δεν μπορούσε να τρομοκρατηθεί από έναν οποιονδήποτε. Ήταν σε θέση να τα βάλει με κάτω, με όσους ήταν μπροστά του. Δεν μπορείς να περιγράψεις έναν άνθρωπο που δεν ήξερε τι θα πει φόβος. Διότι είχαμε μαρτυρίες και από τους φύλακες που είχε στον Πογιάτη όταν τον είχαν θαμμένο μέσα στο πέτρινο, στο μπετονένιο αυτό κελί, που τον έχτισαν εκεί μέσα, ότι τον βλέπανε με δέος και ότι τους έπιθε. Ο Παναγούλης ήταν σε θέση με τα επιχειρήματα τα οποία μπορούσε να διατυπώσει, να σου πει ότι είναι βαθιά μεσάνυχτα, ενώ είναι μέρα μεσημέρι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ έναν φύλακα κάτω από την Καβάλα, ο οποίος ήρθε μας βρήκε στη Θεσσαλονίκη για να μας φέρει χαιρετισμούς από τον Παναγούλη. Εσατζής, ήτανε φύλακα τον Παναγούλη στον Πογιάτη. Και βέβαια το απέδειξε ότι με το φύλακα του έφυγε από το κελί εκείνο. Ο Αλέκος Παναγούλης ήταν μια προσωπικότητα η οποία θα μπορούσε να σημαδέψει την ελληνική ιστορία μας και την μεταπολιτευτική περίοδο. Δυστυχώς, η απώλειά του για μένα ήταν μια απώλεια εθνική. Είχα μιλήσει μαζί του τηλεφωνικά, αν θυμάμαι καλά, Δευτέρα ήταν η Πρωτομαγιά, την Παρασκευή. Γιατί είχαμε συχνή επικοινωνία και επαφή. Μάλιστα ήρθε και στο Αιγίνιο σε μια επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη και τον φιλοξενήσαμε εδώ και είχα την τύχη τότε να τον γνωρίσουν και άλλοι φίλοι μου εδώ και του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και άλλοι φίλοι. Ο Λέκος ο Παναγούλης, ο Μακαρίτης ο Ντίνος ο Τριαρίδης, ο Γιώργος ο Σιδηρόπουλος, ο Λευτέρης ο Αθανασιάδης, ο Μακαρίτης και αυτός δήμαρχος της Καβάλας, ο Λαζαρίδης ο Γιώργος από τη Δράμα, ο Δημήτρης ο Μπρουσκέλης από την Αλεξάνδρεια, δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Μακαρίτης και αυτός. Ήμασταν μια παρέα η οποία είχε μια μόνιμη και διαρκή σύνδεση. Ήμασταν αυτή η ομάδα η οποία εξέδωσε προδικτατορικά την εφημερίδα Νέα Γενιά με εκδόσεις Νέα Γενιά Πιερίας, Κιλκής, Πέλλας, Καβάλας, Δράμας, Ημαθίας κλπ. Και είχαμε και την επιμέλεια της εφημερίδας Φοιτητική, την οποία ο Γαρουφαλιάς την είχε χαρακτηρίσει κομμουνιστική, όπως και τη Δημοκρατία των Ελλήνων του εξωτερικού, που τη στέλναμε στη Γερμανία. Το βράδυ παραμονή της δικτατορίας, εγώ είχα την ευθύνη του τυπογραφείου, που τη βγάζαμε σε ένα παροπλισμένο τυπογραφείο της Μακεδονίας στην Οδό Μητροπόλεως. Είχαμε τυπώσει τις εσωτερικές σελίδες, έγινε η μαρμαροδουλειά η σελιδοποίηση στις εξωτερικές και αφήσαμε ένα κενό για ένα μήνυμα που θα έλεγε ο Γέρος Παπανδρέου ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή για να μιλήσει σε δημόσια συγκέντρωση. Το πρωί όταν πήγα να πάρω τα κλειδιά να πάω στο τυπογραφείο, διαπιστώθηκε η δικτατορία.
Και μετά ακολούθησαν όσα ακολούθησαν για όλους μας. Κρίσιμου καταστάσεως από τον Μεσολυκτή ο Στρασός ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Επιτρέπεται η σύλληψη και φυλάκιση παντός προσώπου άνευ τηρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως ή τη άνευ εντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπαίθρο. Πάσα τη αυτή θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρας διαταγής, απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς της πόλεως, πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελθόντες εις τα σωδούς να επανέλθουν αμέσως εις τα σοικίαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου, πάση κυκλοφορών εις τα σωδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποιήσεως. Τότε διοδοξόμεν να χαρακτηρίζομεν εαυτούς και να απαιτώμεν και από εμάς να χαρακτηριζόμεθα ως πλέον δημοκρατική πάσης άλλης μορφής την οποία θα ήθελε να το κανείς να προτάξει εξ ημών προς εμάς ως δημοκρατία. Θα αντιπαραταχθεί όμως ενδεχομένως εκ μέρους ημών ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Παρόλα αυτά, παρόλο την ιστορία σας, παρόλο τον αγώνα που έχετε κάνει για τη δημοκρατία, βλέπουμε ότι μέσα στα εκθέματα του μουσείου σας έχετε και σπάνιο φωτογραφικό υλικό από μια ιστορία της χώρας μας. Γιατί και αυτό, η βασιλική οικογένεια ήταν ιστορία. Συμφωνεί κανείς μαζί της, διαφωνεί. Πιστεύω πλέον ότι το 90% των Ελλήνων διαφωνούν, αλλά δεν έχει καμία σημασία, είναι ιστορία. Και ο ιστορικός πρέπει να καταγράφει τα γεγονότα, του αρέσουν ή δεν του αρέσουν. Και αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, δεν το έχουμε συνηθίσει να γίνεται στις μέρες μας. Οι περισσότεροι της γενιάς μου ήμασταν αυτών των απόψεων. Είχαμε σεβασμό στις πεπιθήσεις και τις απόψεις των άλλων και επιδιώκαμε με επιχειρήματα για να τους πείσουμε να σπαστούν τις δικές μας απόψεις. Και οι αρχές οι οποίες είχαμε από την ανατροφή και την αγωγή που είχαμε πάρει δεν μας επέτρεπε καμιά μυσαλλοδοξία για κανέναν, ούτε στρέφαμε ποτέ κανέναν, προς κανέναν κανένα μίσος. Επειδή πιστεύω ακράδαντα και αυτό το αποδεικνύω με αυτά τα οποία βλέπετε εδώ, ότι η ιστορία πρέπει να έχει συνέχεια και σε περιόδους που μπορεί να μην είμαστε σύμφωνοι και σε περιόδους που είμαστε σύμφωνοι. Θα πρέπει να έχει συνέχεια. Αν έχουμε άλλες απόψεις μπορούμε να τις διατυπώσουμε και να τις πούμε. Μέσα στον άλλο χώρο θα δείτε τη φωτογραφία του Μεταξά με τον Γεώργιο το δεύτερο. Τη φωτογραφία του Παύλου με τη Φρυδερίκη. Αλλά και τη φωτογραφία του Βελουχιώτη. Μπορεί να έχουμε 1.000.000 διαφωνίες, αλλά δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πως είναι ένα κομμάτι της ιστορίας. Όπως θα δείτε εδώ και το περιοδικό της 21ης Απριλίου. Και αυτό είναι εδώ. Εγώ βασανίστηκα, ταλαιπωρήθηκα και τα λοιπά, αλλά δεν δικαιούμαι αυτό να τα αφήσω κενό, να πω ότι εδώ υπάρχει ένα κενό μεταξύ 67 και 74. Όχι. Εσπαθείτε. Θα μου προσφέρετε το χρόνο που ίσως θα χρειάζεται να αντιμετωπίσω. Είμαι βαθιά συγκεκριμένος, διότι θα έπρεπε αυτήν την στιγμή προδικάζοντας και την έκφραση της ψυχής του λαού του Λασιθίου να πω πως η Κρήτη δια την φωνή της Ελλάδος προς όλον τον κόσμο.
είμαστε. Είμαστε πράγματι αγαπημένοι, αδελφωμένοι και προχωρούμε προς τους σκοπούς τους οποίους εμείς φτάσαμε κατά τον τρόπο των ειδικών μας, χωρίς να μας χρειάζονται ούτε διδάσκαλοι, ούτε πρότυπα, ούτε συμβουλές. 67 και 74 είναι ένας μεγάλος χρόνος που συνέβησαν πάρα πολλά γεγονότα τα οποία πρέπει να τα δούμε, να τα ψάξουμε, να τα ερευνήσουμε. Θα πάμε να δούμε μερικά τμήματα από το μουσείο, δεν μπορούμε να δούμε τα πάντα. Όσοι θέλετε μπορείτε να έρθετε εδώ στο Αιγίνιο Πιερίας. Ο κύριος Τερζής Αναστάσιος ξεναγεί πάρα πολύ κόσμο και αξίζει οι νέες γενιές να το δουν για να πάρουν κάποια ψήγματα της ιστορίας που μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Θα πάμε να δούμε ένα κομμάτι από το μουσείο και μετά θα πάμε στο υπόγειο, που εκεί είναι, πιστέψτε με, το καλύτερο μέρος που μπορεί να αφήσει ένα δημοσιογράφο. Ώρες ατελείωτες για μελέτη. Δεν θα σας πούμε τι είναι, θα το δείτε από κοντά. Ψάκη, εδώ είμαστε στο χώρο των οικογενειακών φωτογραφιών και το Αιγίνιο. Είναι έτσι επιπλωμένος για να φαίνεται ότι ήταν κατοικία. Εκεί είναι οι φωτογραφίες της οικογένειας του προπάπου μου, του παππού μου, η δική μας, το ημερολόγιο του παππού μου, ο αδερφός μου, ο οποίος είναι καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Έχει την έδρα εκεί της Παιδαγωγικής, Νίκος Τερζής λέγεται. Τα αδέρφια της μητέρας μου. Εδώ είναι φωτογραφίες από το Αιγίνιο και εδώ είναι πάλι οικογενειακές. Τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Εδώ είναι πιο οικογενειακό, αλλά βλέπω πάλι μέσα, ακόμα και το οικογενειακό, έχουμε πάλι ιστορία. Βλέπω κάτι πολύ παλαιά έγγραφα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτά. Αυτό είναι το ημερολόγιο του παππού μου, το οποίο το φωτογράφησα. Μάλιστα. Ναι, έχει εγγραφές οι οποίες είναι από το 1870 και εντεύθεν που γεννήθηκε και δίπλα από το ημερολόγιο εκεί αριστερά είναι η μητέρα μου, κοπελίτσα 15-16 ετών στο Καβακλή της Ανατολικής Ορμιλίας με την παραδοσιακή στολή της Τσούκνες. Και παρακάτω είναι ο αδερφός της με τα γυαλιά, ο γιατρός ο Βουλακίδης που διατέλεσε και δήμαρχος. Και πιο κάτω δίπλα είναι τα άλλα αδέρφια της, ο Γιώργος ο Βουλακίδης με την εκεί γαμπρός και ο αδερφός της ο μεγάλος ο Βλάσης ο Βουλακίδης. Εδώ το υπηκό που λέει 1950. Το υπηκό είναι ένα αδερφός της μητέρας μου, ο Γιώργος Βλαϊκίδης. Καλή αντάμωση. Ναι, ναι. Δεν ήξερα αν θα γυρίζει. Εδώ, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε. Είδαμε μία φωτογραφία και μου είπατε κάτι που είναι πραγματικά ασύλληπτο. Πραγματικά εκείνη η φωτογραφία είναι απίστευτη. Γιατί ο πατέρας μου είναι μόλις 19 ετών όταν έρχεται πρόσφυγας από την Ανατολική Θράκη και μοιάζει σαν να είναι 80 ετών από την ταλαιπωρία στην οποία για να φτάσει στη Δράμα, στη Θεσσαλονίκη με τα πόδια καταλαβαίνει κανένας και εκείνη την εποχή με εκείνα τα γεγονότα τι μπορεί να είχε υποστεί από πλευράς ταλαιπωρίας. Είναι απίθανες οι καταστάσεις που δημιουργούνται στους πρόσφυγες. Όταν μάλιστα δράματα προσφύγουν. Ναι, ναι. Και δυστυχώς ακόμα στις μέρες μας έχουμε πρόσφυγες. Και οι διπλανές βλέπετε ότι είναι πώς αναγεννήθηκε μετά. Εκεί είναι με τον αδερφό του, εκεί πιο πέρα είναι με την αδερφή του, στο Λευκό Πύργο. Πώς άλλαξε με τον Μπουστάκι, είναι αυτός εκεί που ναι, βλέπετε. Ναι. Συνήλθε. Συνήλθε. Υπηρέτησε τρεις φορές στρατιώτης. Ήρθε το 22 και το 26 είναι στρατιώτης εκεί. Είναι στο νοσοκομείο, διαβάζει εφημερίδα αυτός που διαβάζει την εφημερίδα, είχε ένα τραύμα στο κεφάλι. Εδώ είμαστε στο χώρο των συλλογών και των φωτογραφιών. Υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες, σας είπα και πριν ότι υπάρχει φωτογραφία του Μεταξά με τον Γιώργο, του Παύλου με τη Φρυδερίκη, αλλά και του Βελουχιώτη. Υπάρχουν γραμματόσημα σε φύλλα χρυσού της Τανζανίας, εδώ.
Εδώ είναι οι φάκελοι των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Πώς σας ήρθε η ιδέα να μαζέψετε όλα αυτά? Εντάξει, το ιστορικό κομμάτι το καταλαβαίνω. Τα έργα τέχνης και αυτά τα καταλαβαίνω. Βλέπω όμως ότι μαζεύετε οτιδήποτε μπορεί να γίνει συλλογή. Έχω ακόμη και τα τετράδια από το δημοτικό μου σχολείο. Είναι κουσούρι μου. Ναι. Μαζεύω τα πάντα. Τα πάντα. Δεν πετάω τίποτα. Μόνο αυτά που είναι τελείως άχρηστα. Επίσης, υπάρχουν αντίκες αυτοκινήτων, δύο άλμπουμ σε φύλλα χρυσού, με το ιστορικό της κάθε αντίκας. Σε φύλλα χρυσού. Σε φύλλα χρυσού, βεβαίως. Και κάτι έτσι ιδιαίτερο σημαντικό θα πω, ότι υπάρχουν και τα χρυσά δολάρια. Με το πιστοποιητικό τους εκεί. Με τις κεφαλές των Προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, ναι. Έχω κάνει μια κάτωψη και υπελόγισα ότι για να εκτεθούν σε επίπεδο μουσείο χρειάζεται ένας χώρος τουλάχιστον 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Ευχαριστώ. Πάμε και στο επόμενο κομμάτι. Πάμε τώρα. Εδώ είναι ένα μέρος της βιβλιοθήκης, όπως είδατε, και φωτογραφίες. Τώρα βρισκόμαστε στο χώρο που είναι το Μουσείο Νομισμάτων, οι θρησκευτικές εικόνες, τα έργα τέχνης και διάφορες άλλες συλλογές με τα κοχύλια, με τα νομίσματα τα παλαιά και με τα νομίσματα των Ολυμπιακών Αγώνων. Εδώ έχουμε τη χάρτα του Ρίγα με το πιστοποιητικό γνησιότητας και αυθεντικότητας. Θέλω να πούμε όμως πόσο σημαντικό είναι η χάρτα του Ρίγα. Η χάρτα του Ρίγα έχει την αξία της, την οποία όμως δεν αξιοποίησαν οι μετέπειτα ηγεσίες. Και κυρίως θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό οι ευθύνες είναι στις πολιτικές ηγεσίες της πατρίδας μας, που δεν μπόρεσαν αυτό το όνειρο, αυτή τη σύλληψη που είχε αυτός ο μεγάλος Έλληνας, δεν μπόρεσαν να το αξιοποιήσουν και κυρίως δεν μπόρεσαν να το συγκροτήσουν, να το δέσουν, να το πραγματοποιήσουν, να το κάνουν ζωντανό. Με λίγα λόγια, ο Ρίγας Φεραίος ήθελε ελεύθερα Βαλκάνια, ενωμένα, χωρίς έρηδες, χωρίς μίση και με σεβασμό ένας τον άλλο. Σε παλαιότερους χρόνους έτσι ήταν τα Βαλκάνια. Έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Γι' αυτό βρέθηκαν Έλληνες στο Βουκουρέστι, στη Μολδοβλαχία, Έλληνες στο Μοναστήρι, στη Βόρειο Ήπειρο, στη Σερβία, στη Βουλγαρία και τα λοιπά, έτσι ήταν. Είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν παρά αυτά που μας χωρίζουν. Ναι, τέλος πάντων, όμως δυστυχώς μένουμε σε αυτά που μας χωρίζουν. Δυστυχώς. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα νομίσματα. Ξεκινάμε από το νόμισμα του Οβολού. Στην εκκλησία λέγανε ρίξτε τον οβολό σας παλιά. Εννοούσαν ο οβολός ήταν νόμισμα. Εδώ έχουμε το οβολό και το διόβολο. Και εδώ η δραχμή σε πάρα πολλές εκδόσεις, από τα μέχρι τα σημαίνια της βασιλικής οικογένειας, των βασιλείων κτλ. Έχουμε και 50. Δύο δραχμών εδώ. Αυτό είναι πολύ σπάνιο. Ναι, ναι. Δύο δραχμών, πάρα πολύ σπάνιο. Ναι, ναι. Υπάρχει δε και πλήθος από χαρτονομίσματα, τα οποία δεν έχω χώρο. Κάτι λίγα εδώ είναι από κάτω. Εδώ λοιπόν υπάρχουν νομίσματα από όλο τον κόσμο. Ναι. Όταν λέμε από όλο τον κόσμο, κυριολεκτούμε. Μια χώρα, ας πούμε, η νήσι Φόκλαντ με 2.500 κατοίκους, τα νομίσματα είναι εδώ. Και είναι αχρησιμοποίητα, ακυκλοφόρητα. Είναι συλλεκτικά. Στην νήσι Φόκλαντ που και εκεί υπάρχει έντονο το ελληνικό στοιχείο. Υπάρχει, μα μου έλεγε ένας φίλος ότι είχε βρει στη γη του Πυρός έναν ταβερνάρι από την Κεφαλονιά που είχε σε ένα ψαροχώρι μικρό. Εντάξει, βέβαια η Αργεντινή έχει δεσμούς με την Ελλάδα. Ναι, ναι. Ξεχνάμε ότι είχαμε και πρόεδρο της Αργεντινής Έλληνα. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι η ιστορία της δραχμής. Με το πιστοποιητικό της είναι εδώ, από τον Καποδίστρια μέχρι που... Ξεκινά από το 1828. Ναι, ναι. Μέχρι το 2002 που έγινε, λοιπόν. Που μας έδωσε το ευρώ. Ναι, ναι.
Τη θυμάστε τη διαφήμιση με το Ευρώ καλύτερα. Δεν θέλω να πω τίποτα γιατί είμαστε on camera. Βλέπουμε εδώ ότι είναι χαρτονομίσματα, χρυσά. Ναι, ναι. Αυτά από ποιες χώρες είναι, τι είναι ακριβώς τώρα. Αυτό λέει κολύμπρι και φωξιλιά. Είναι... Αυτά είναι οι κάτοικοι της Αντίγκουα τα έχουν βγάλει. Αντίγκουα. Ναι. Μάλιστα. Και αυτό. Αυτό είναι. Εδώ έχει. Καραϊβική. Μάλιστα. Πεταλούδα. Μάλιστα. Εδώ. Πανέμορφα και πολύ σπάνια. Ναι. Εδώ επίσης έχουμε τη χαλκογραφία της Αγίας Σοφίας του 1740. Αυτό είναι το 1740. Ναι, ναι. Είναι δώρο του Μακαρίτη του Δίνου του Τριαρίδη. Απέναντι έχουμε θρησκευτικές εικόνες από τον εορτασμό των Μετεώρων, από τον εορτασμό της Πάτμου, βυζαντινές εικόνες κριτικής τεχνοτροπίας, ζωγραφισμένες σε γερμανική πορσελάνη. Όπως επίσης έχουμε και αυθεντικά έργα ζωγράφων και το έργο του Μηταρά 980 βαθμοί, συλλεκτικό και αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα φύγουμε από το χώρο που βρισκόμαστε και θα πάμε σε χώρο που είπαμε ότι είναι η χαρά του ρεπόρτερ, του δημοσιογράφου και αυτού που θέλει να δει την ιστορία. Πάμε. 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 Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είναι ο παράδεισος του δημοσιογράφου, του ρεπόρτερ, του ερευνητή, του ιστορικού. Τι έχουμε εδώ? Εδώ είναι το ιστορικό αρχείο. Είναι ένα μέρος από το Μουσείο Τύπου, είναι οι εφημερίδες. Είναι όλο το αρχείο των εφημερίδων στους φακέλους αυτούς που βλέπετε. Ένα κομμάτι της βιβλιοθήκης και αποτελεί μία πηγή αστήρευτη για αυτόν ο οποίος θέλει να μελετήσει την τοπική και την γενικότερη ιστορία της πατρίδας μας. Ο χώρος είναι φυσικά μικρός, δεν μπορούν όλα τα εκθέματα να είναι εκτεθειμένα, εκτίθενται όσα επιτρέπει ο χώρος. Είναι όμως σημαντικά, αρκεί να σας αναφέρω ότι το κομμάτι του Μουσείου Τύπου έχει περισσότερους από 6.500 τίτλους εντύπων σε εφημερίδες και περιοδικά, εφημερίδες και πρώτου 40, όλος ο τοπικός τύπος, ο περιφερειακός τύπος και τύπος από όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο εδώ από τη Μακεδονία, από τη Θράκη κτλ. Επίσης η βιβλιοθήκη έχει περισσότερους από 7.000 τόμους βιβλίων, πολλών ειδών, από λογοτεχνία, ποίηση και ιστορία μέχρι ειδική βιβλιοθήκη για την τοπική αυτοδιοίκηση που πιστεύω δεν υπάρχει σε κανέναν ιδιώτη. Υπάρχει πλήθος βιβλίων για την τοπική αυτοδιοίκηση όπως και για τον αγροτικό τομέα. Τώρα αναφορικά με την ιστορία της Θράκης υπάρχει μια ολόκληρη βιβλιοθήκη. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά κείμενα, πάρα πολλοί τόμοι για τη λαογραφία και την ιστορία όλων των διαμερισμάτων της χώρας. Δεν μπορώ να περιγράψω το σύνολο αυτού του θησαυρού που κρύβεται σε αυτό το χώρο. Επίσης υπάρχουν εκδόσεις από περιοδικά διάφορα. Εδώ ό,τι βλέπετε στα περιοδικά είναι αυτά τα οποία πρέπει να εκτεθούν, αλλά δεν υπάρχει χώρος.
Έχω κρατήσει ένα τεύχος από όλα, τα υπόλοιπα τα έχω πακετάρει και τα έχω αποθηκευμένα σε μια αποθήκη γειτονική. Εδώ βλέπουμε από την Κρήτη, βλέπουμε... Από την Πελοπόννησο. Από την Πελοπόννησο. Ναι, ναι. Είναι, θα δείτε και από το εξωτερικό. Εδώ υπάρχουν εκδόσεις ελληνικές, ελληνοκαναδικό βήμα, ελληνικός ταχυδρόμος, αντίσταση και ξένες εφημερίδες. Ρώσικη, μολδαβέζικη, ιταλική, ελληνοαραβικά νέα. Wall Street, Νορβηγία. Εδώ έχετε δει τέτοια εφημερίδα. Πιπεριά. Πανελλαδικά νέα. 24 ώρες του. Ο ονομάς βέβαια δεν είναι αυθεντικός. Αυτή ποια ήταν, ο ονομάς, η εφημερίδα που έβγαινε στα πρώτα χρόνια της αυτής. Εδώ είναι δύο εφημερίδες του 1940, πριν από την κήρυξη του πολέμου, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Από εδώ κάποιος μπορεί να δει και το κλίμα που επικρατούσε. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Εδώ από κάτω είναι αυτές οι δύο. Είναι η Μακεδονία, η οποία είναι 30 Ιουνίου, ναι, και του 40 και η Νέα Αλήθεια, η οποία είναι 1η Μαρτίου του 40. Εδώ είναι τοπικές της Πιερίας και από κάτω είναι οι εφημερίδες οι οποίες είχαν εκδοθεί στην περίοδο της δολοφονίας του Παναγούλη. Εδώ λοιπόν είναι το άλλο κομμάτι της βιβλιοθήκης. Επάνω είναι ένα κομμάτι, εδώ είναι τα περισσότερα. Είναι βιβλία, υπάρχουν εκδόσεις από το, μετά το 1902. Θα πρέπει να πούμε ότι εδώ περίπου τοποθετείται η θέση της αρχαίας πόλης του Αιγινίου. Το Αιγίνιο έλκει την ονομασία από τις Αίγες. Και αν δούμε στο χάρτη, θα παρατηρήσουμε το εξής. Δημιουργείται ένα τρίγωνο μεταξύ Πέλλας, Αιγών και Δίου, που στην κάθετη γραμμή προς την υποτείνουσα από τη γωνία που είναι οι Αίγες, συναντούμε το Αιγίνιο. Κύριε Τερζή, μπορούμε μαζί να μιλάμε με τις ώρες και μπορούμε να δούμε ακόμα εκατοντάδες ώρες τα πράγματα που υπάρχουν στο μουσείο σας. Δυστυχώς ο τηλεοπτικός χρόνος, όπως ξέρετε, είναι δίμιος της δημιουργίας. Πολλές φορές το λέω και στους συνεργάτες μου ότι έχουμε ένα δίμιο που είναι ο χρόνος, ο τηλεοπτικός. Δεν μας φτάνει να δείξουμε και να πούμε ή να φτιάξουμε πράγματα που θα θέλαμε. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μας φιλοξενήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό το οποίο με τόσο κόπο και τόσο χρόνο, γιατί ουσιαστικά διέθεσα τη ζωή μου ολόκληρη για να δημιουργηθεί αυτό που είδατε, αλλά η επιθυμία μου είναι αυτοί που θα το δουν να επιδιώξουν να αφήσουν και αυτοί κάτι για τους επερχόμενους. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχείς όταν περνάμε από τη ζωή ως διερχόμενοι. Πρέπει να βρίσκουν μιμητές για τη συνέχεια. Με αυτό το καλό παράδειγμα το δικό σας, ελπίζω να κλείσουμε σήμερα, αλλά να ανοίξουν αυτοί που θα μας δουν, οι νέοι τουλάχιστον, ένα νέο κεφάλαιο ζωή τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.